Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Προσπαθώ. Προσπαθείτε. Εσείς πόσες ώρες το κάνατε? Μάλλον μιλήσουμε και στον ελληνικό, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα το να μιλάμε στον πληθυντικό. Και σε μένα το ίδιο. Πόσες ώρες το έκανες το ταξίδι? Στην Κοζάνη πήγε, μισή διαδρομή έκανε. Μια χαρά, ο καλύτερος. Εντάξει, το μοίρασα λίγο. Κοζάνη Πάτρα το κάναμε 3 ώρες. Πόσο το έκανες Θεσσαλονίκη Πάτρα, 3 ώρες? 3,5. Πετώντας πήγες. 4 και 5 λεπτά κάναμε εμείς. Πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος, είναι σούπερ. Εγώ άργησα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την ωραία εικόνα, γιατί πρέπει να αναδεικνύονται τα όμορφα. Χθες είδαμε κανονικό ποδόσφαιρο. Είδαμε γεμάτο γήπεδο, οπαδούς και των δύο ομάδων. Είδαμε και νεύρα, είδαμε και κάρτες, είδαμε και φάουλ, είδαμε και πολλά πράγματα. Γενικά είδαμε ποδόσφαιρο. Συμφωνείτε? Συμφωνείς, Παύλο? Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έγινε χθες έπρεπε να σταματήσει η Super League και να δει ο κόσμος όλος ότι στη Football League γίνεται κάτι πιο ωραίο. Έτσι. Υπάρχουν στιγμές που είναι πιο ωραίο το έργο. Όντως. Χθες ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, την οποία ατμόσφαιρα για μας δεν ήταν άγνωστη, την έχουμε ζήσει εμείς. Στο δικό μας γήπεδο. Οπότε για μας δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ναι. Ίσως ήταν πρωτόγνωρο για τους ίδιους εκεί. Ναι, είχαν αρκετό καιρό να το ζήσουν, είναι αλήθεια. Ναι. Okay. 15 χρόνια από ό,τι είπαν. 15? Οπότε, το 2003, ναι. Το είπαν. Οπότε από τη στιγμή που το είπαν και μόνοι τους άνθρωποι, εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι η δυναμική της δικιάς μας ομάδας οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν η δικιά μας ομάδα, το γήπεδο θα ήταν όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, ασφαλώς αναδεικνύει και το μεγαλείο του Άρη. Η κινητοποίηση και όλη αυτή η παρουσία. Ναι. Είναι ξεκάθαρο το ότι πηγαίνοντας εμείς να παίξουμε αυτό το μάτς, δώσαμε παλμό σε μια ολόκληρη πόλη. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε καλά, γιατί ήταν ένα μάτς, γιατί αν κάτσεις και το δεις με κρύα ματιά το οποίο είδα σήμερα, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ναι. Εντάξει, είναι κάποιες φορές είναι η σκοπιμότητα ενός αγώνα, ότι πρέπει να τελειώνεις μια κατηγορία που είναι ο αυτοσκοπός. Mm-hmm. Που βάζουμε στη δεύτερη μοίρα άλλα θέματα. Mm-hmm. Μπορεί σε κάποιους να μην άρεσε. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να τους άρεσε. Εμένα με ενδιαφέρει να βγει ομάδα κατηγορία. Mm-hmm. Όλα τα άλλα τα κούβερεσε. Τι ήταν δηλαδή αυτό που δεν σου άρεσε χθες? Δεν μου άρεσε ότι για 20 λεπτά στην αρχή του παιχνιδιού ήμασταν κομπάρτσι και δεν ήμασταν πρωταγωνιστές. Γιατί μετά το 20 νομίζω ότι ήμασταν καλά. Mm-hmm. Αν γινόταν το 0-1 ή το 23-24 πιστεύω ότι ήταν άλλο μάτς. Mm-hmm. Αλλά μετά αν μπάλα δεν παίζεις. Mm-hmm. Εντάξει, δόξα, στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσαμε και να το σοβαρίσουμε πιο νωρίς. Μπορούσαμε να φάμε και δεύτερο τέρμα κάποια στιγμή και στο 85. Ναι. Okay, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Βάλαμε τον κόσμο από αυτό, πήραμε ένα πόντο και συνεχίζουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αρνείται πάντως να χάσει αυτή η ομάδα. Ακόμη και στη μέρα της, την μέτρια, ακόμη και σε μια κακή ενδεχομένως μέρα ή όχι στην καλύτερή της. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα, Παύλο, δεν χάνει. Δεν αρνείται να χάσει. Το ότι αρνούμαστε να χάσουμε πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει οι πάντες. Ναι. Ότι αυτή η ομάδα και για να χάσει είναι κάτι που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, να ξέρεις. Ναι. Στο ημίχρονο μέσα στα παιδιά τους είπα αυτό, ότι δεν γίνεται να χάσουμε πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα μπει, θα μπει. Δεν θα χάσουμε ποτέ. Ναι. Γιατί είναι ταϊσμένη αυτή η ομάδα με αυτό. Δεν μπορεί να την κερδίσει κανείς αυτήν την ομάδα. Πρέπει να λείπουμε από το γήπεδο για να χάσουμε. Πιστεύεις δεν ότι... θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες. Ναι. Αλλά σε δεδομένη χρονική στιγμή, σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να χάσουμε. Μήπως αδικεί ενίοτε η ομάδα και τον εαυτό της, διότι είναι με διαφορά, πιστεύουμε, και εμείς η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Αδικούμε τον εαυτό μας, όχι λίγο και ενίοτε. Αδικούμε τον εαυτό μας πάρα πολύ, για μένα. Ναι. Και αδικούμε τον εαυτό μας πώς. Κάποια στιγμή η ομάδα βρήκε τα πατήματά της στο παιχνίδι με τις ΣΕΡΕΣ, στο προηγούμενο με το Εγίνιο αυτό. Εκεί η ομάδα άρχισε να δίνει να πατάει, να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Ναι. Και είναι το παιχνίδι των Τρικάλων που γκρέμισε όλο αυτό που χτιζόταν μέχρι τότε. Ναι. Για να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε γιατί βλέπουμε. Ναι. Το παιχνίδι με στην Καλυθέα η ομάδα ήταν πάλι εξαιρετική. Ότι δεν μπήκε γκολ ή ότι μπήκε γκολ και ακυρώθηκε είναι άλλο καπέλο. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε τι βλέπουμε.
Ναι. Εντάξει, δεν αφήσει κανείς ότι στην Καλυθέα ο Άρης έπρεπε να κερδίσει. Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι έπρεπε να κερδίσει. Μπορεί να έπρεπε να κερδίσει και σε κάποιο μάτς άλλο. Δεν έγινε. Είναι η εικόνα που έβγαλε σαν ομάδα. Ναι. Ήσουν κυρίαρχο σε όλα τα σημεία του αγώνα. Έπαιξε την μπάλα σου. Κάνει ευκαιρίε. Ναι, okay, ναι. Εντάξει, θα στο δώσει κάπου αλλού. Ψιλοχαθήκαμε λίγο μετά τα τρικαλάνια. Γιατί δεν ήταν ένα παιχνίδι που δεν το περιμέναμε. Ναι. Και ίσως μας πήγε λίγο πίσω. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είναι καλά. Δεν μπορεί να δικεί τον εαυτό της σε στιγμές, αλλά σας είπα και πάλι ότι ο σκοπός παγιάζει τα μέσα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ο σκοπός είναι ο Άρης να ανέβει κατηγορία. Ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε 10 τριγωνάκια και να λήξουμε 0-0. Θα κάνουμε και στην Καλυθέα. Mm-hmm. Ας κάνουμε ένα και ας λήξει 0-3. Γίνεται. Ναι. Μόνο στο μπάσκετ με τρίποντο. Στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο. Γιατί χθες η Παραχαϊκή μας έκανε ένα 0 χωρίς να μπει στην περιοχή μας. Άρα γίνεται. Ναι. Εντάξει, ακόμη και στο καλύτερο διάστημά της στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, αν ο Κάσος εκεί έβαζε τον γκολ στο 24, τα πράγματα δεν εξελίσσονταν πολύ διαφορετικά σε καμία περίπτωση. Εννοείται. 100%. Θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Εντάξει, το σημαντικό, γιατί είμαστε άνθρωποι και είμαστε ζωντανοί οργανισμοί, έτσι. Ναι. Είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πράγματα και εισπράττουμε πράγματα. Το ότι υπάρχει έξω, όχι δυσαρέσκεια, γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιος δυσαρεσκεμένος μια ομάδα που είναι αίτηση μετά από 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ναι. Μην γελιόμαστε κιόλας. Ναι. Το ότι υπάρχει έξω, ξέρεις, άντε να τελειώνουμε και άντε να τελειώνουμε, στο ποδόσφαιρο αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Ναι. Θα τελειώσει όταν έρθει η ώρα να τελειώσει. Όταν είσαι αυτό που πρέπει. Αισθάνθηκες καθόλου, γιατί σχολίασες προηγουμένως ότι μετά από ένα καλό διάστημα που είχε η ομάδα με τις νίκες στον Πανσεραϊκό που έκανε και πολύ καλή εμφάνιση, με τον Ιγυνιακό επίσης ένα πολύ κακό τερέν και με κακές καιρικές συνθήκες, ότι μετά από αυτά τα δύο ισόπαλα αποτελέσματα και ειδικά μετά τη μέτρια εμφάνιση κοντά στα Τρίκαλα, υπήρξε μια αμφισβήτηση στο πρόσωπο του προπονητή, υπήρξε γενικότερα ένα κλίμα περίεργο γύρω από την ομάδα. Το ένιωσες και εσύ που είσαι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας? Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι άμα δεν τον αισθανθείς, είσαι τείχος. Ναι. Και δόξα τω Θεώ, εγώ έχω αίμα, κυλάει αίμα στις λόγες μου. Ναι. Μπορώ να νιώσω και να αντιληφθώ πράγματα γύρω μου, έτσι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις τον τρόπο να την παλεύεις. Γιατί το να πεις ότι έκανα μια ισοπαλία, δεύτερη ισοπαλία, φεύγει ο προπονητής, είναι το ελληνικό στοιχείο, το εύκολο. Ναι. Δηλαδή ένας προπονητής είναι καλός για 19 μάτς, 20 και δεν είναι καλός για δύο ισοπαλίες. Και το ρωτάμε γιατί ακούστηκε μέχρι και όνομα, δηλαδή του πρώην συνεργάτη σας και στο Απόλλωνα, πέρυσι του Άκη Μάντζου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή εμείς, αν πούμε σε τέτοια νοοτροπία και σε τέτοια χαζή παραφιλολογία, κάνουμε λάθος και κάνουμε κακό στη δικιά μας ομάδα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάμε και θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας, θα γίνουμε ένα με αυτούς που είναι στον καναπέ και ασχολούνται με το Facebook και το Instagram και δεν ασχολούνται με την πραγματική ουσία, τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα σε μια ομάδα. Γιατί είναι πολύ ωραίο να είσαι απέναντι και να κρίνεις και να κάνεις και να κάνεις την κριτική σου. Είναι δεκτή η κριτική. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Στην Ελλάδα τα διπλώματα πρώην είναι 170. Το ελληνικό στοιχείο είναι τα διπλώματα πρώην στην Ελλάδα να είναι καμιά 30.000. Δεν γίνεται. 170 βγήκαν αυτά. Λεγόμενοι προπονητές της κερκίδας οι υπόλοιποι. Ναι, σωστά. Εντάξει, καλό είναι η κριτική. Καλό είναι ο κόσμος να έχει απαιτήσεις. Πιο σημαντικό για μας όμως είναι ξεκάθαρο να το καταλάβουν όλοι. Είναι ο σκοπός και το που πρέπει να φτάσει μια ομάδα. Ο ρεαλισμός και να ξέρουμε, νομίζω, Παύλο, και είναι και ένα, όχι απλά ερώτημα και ένα σχόλιο, τι ομάδα έχουμε γενικά φέτος και τι ακριβώς πρεσβεύει αυτή η ομάδα. Και να είμαστε, νομίζω... να τα βάλουμε σε μια βάση. Δεν μπορεί ποτέ, δίνοντας το συμβόλαιο, δεν θέλω να ονοματίσω παιδιά τώρα γιατί θα κάνω κακό και δεν πρέπει. Δίνοντας τα συμβόλαια που δίνουμε εμείς φέτος. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε αυτά τα παιδιά σε ένα καζάνι με ποδοσφαιριστές που ήταν 300.000-500.000 πριν κάποια χρόνια. Ναι. Παιδιά που αμείβονται με 30.000-25.000 ευρώ. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Να ξέρουμε τι ζητάμε και τι μπορούμε να εισπράξουμε και τι μπορούμε να πάρουμε. Το να λέει κάποιος και να λέει, σίγουρα οι απαιτήσεις, λέω και πάλι, κάνουν καλό. Αλλά το να απαιτείς πράγματα
εφικτά, οκ. Okay. Το να παιχτείς πράγματα ανέφικτα, εντάξει τώρα, δεν γεννηθήκαμε μάγοι. Ναι. Δεν γίνεται να κάνουμε, δεν γίνεται να κάνουμε πράγματα πέρα από τις δυνάμεις όλων μας. Το ξέρεις όμως ότι ο κόσμος έτσι όλων είναι. Μας φτάνουν, ναι, συμφωνώ, εγώ με τον κόσμο είμαι. Και ξέρεις με τον κόσμο είμαι, με αυτούς που ήρθαν χθες στο γήπεδο, που πήγαν τα σπίτια τους, που ήρθαν στο γήπεδο, ούρλιαζαν 90 λεπτά, 500 απέναντι σε 10.000. Αλλά οι 500 δεν σταμάτησαν και ποτέ. Οι 10.000 κάναν και ένα τσιγάρο. Αλήθεια είναι αυτό. Επειδή ήμουν στο γήπεδο. Δεν κάναν τσιγάρο ποτέ. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, μόνο στον γκολ σταμάτησαν. Που και ξαναρχίσαν μόλις έγινε η σέντρα. Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις τι στηρίζεις. Εμείς τη στήριξη αυτή την έχουμε νιώσει. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει νιώσει ότι στηρίζεται σε αυτήν την ομάδα. Και είναι πράγματα τα οποία έχει κερδίσει αυτή η ομάδα, έτσι. Ναι. Απλά πρέπει να φύγει από το μυαλό μας το τι κακό μπορεί να έχει γίνει πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Το άντε να τελειώνουμε, εγώ το θέλω πρώτος. Να κοιμηθώ, να ξυπνήσω και να έχουμε τελειώσει. Ναι. Αν δεν γίνεται. Παύλο, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται για τον Αριανό όμως. Ότι, εντάξει, όσο και να το λέμε, γιατί το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης φέτος κρίνεται για αυτό που κάνει φέτος. Παρόλα αυτά, ο κόσμος έχει την πίεση και του πέρσι. Και της ΓΑΜΑ Εθνικής και της πρώτης χρονιάς στην ΓΑΜΑ Εθνική και της πτώσης από την ΑΛΦΑ Εθνική, γιατί ο κόσμος είναι Άρης όλα αυτά τα χρόνια. Και, ο κόσμος και βλέπει... είναι ξεκάθαρο ότι έχει φάει βάσανο. Να ξέρουμε τι λέμε. Και γι' αυτό στηρίζει έτσι την προσπάθειά σας φέτος. Γιατί φέτος έχει τον περισσότερο κόσμο από την πρώτη αγωνιστική, από κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Γιατί βλέπει ότι κάτι γίνεται. Το σημαντικό είναι να συνεχίσει αυτό που κάνει ο κόσμος. Δηλαδή στο παιχνίδι παίζουμε στον Κυσαμικό πρώτο ο Θεός να πάμε να είμαστε αυτοί που πρέπει να κερδίσουμε. Στο παιχνίδι που θα έρθει με τη Δράμα πρέπει το θέλω το δικό μου είναι να έχει τον περισσότερο κόσμο που έχει ποτέ αυτή η ομάδα. Ναι, έτσι πρέπει γιατί εκεί ίσως και να σφραγίσεις με βάση τα αποτελέσματα και της Παναχαϊκής. Δεν σφραγίζεις ακόμα, έχεις ακόμα χρόνο. Καλά τώρα άμα είσαι 12 πότσα την Παναχαϊκή, δηλαδή τη μέρα με τη Δράμα, πώς θα σφραγίσεις. Τι θα έχεις μετά, τι θα κάνεις μετά. Πρόσεξε. Θα κάνεις πέντε ήττες. Μετά πάνω σφραγίσεις κάτι άλλο, όχι, όχι. Μετά πάνω σφραγίσεις κάτι άλλο. Καλά, άλλο κοινό. Σφράγισες εσύ την άνοδο να φύγει το άγχος, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν φύγει ο σκοπός που λες και εσύ της ανόδου, μετά μπορούμε να βάλουμε ως σκοπό την πρώτη θέση και το καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζουμε τώρα, όχι μόνο τη σκοπιμότητα. Θα έχουμε στόχους φυσικά μέχρι τελευταία αγωνιστική. Μετά μπορεί να είναι το αίτητο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε μετά. Η καλύτερη άμυνα. Πάντα μια ομάδα βάζει στόχους και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κόσμος θα ξεαγχωθεί. Και αν ξεαγχωθεί ο κόσμος, θα ξεαγχωθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί όπως και εμείς γινόμαστε δέκτες, πόσο μάλλον ένας ποδοσφαιριστής. Οποιοδήποτε το βλέπει στον δρόμο, τον οποιοδήποτε παίκτη. Του λέει άντε να ανεβούμε, άντε να ανεβούμε αυτό που λες. Άμα έχει ανεβεί. Ξέρεις και μέσα μου τη νιώθω, αλήθεια τη νιώθω. Εγώ μέσα μου νιώθω ότι στη φετινή ομάδα που έχω στα χέρια μου δεν θα άλλαζα ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Πιστεύω ότι στα αποδυτήριά μου έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και δεν το λέω για να τους χαϊδέψω. Έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία, είναι μακράν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εγώ θα πω ότι χρειάζεται και κανένα δύο παίκτες ακόμα. Εγώ σου μιλάω ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή, για αυτό που παίζουμε, για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είχα κάτι καλύτερο. Αν μου πεις ότι η ομάδα αυτή είναι στη Super League και ότι πρέπει να πάει να πάρει πρωτάθλημα, θα σου πω ότι χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή, για να πάρω αυτό το πρωτάθλημα, για να πετύχω αυτή την άνοδο, πιστεύω ότι έχω ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει η ομάδα στη Football League. Να σημειώσουμε κάτι, γιατί ίσως κάποιος να μην το καταλαβαίνει αυτό που λες. Με τα δεδομένα, τα οικονομικά που είχε φέτος η ομάδα. Γιατί προφανώς αν είχα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μπορεί να σου πει: γιατί ο Τσαλτίδης ή ο Σαββόπουλο, να βάλω παίκτη Τσαλτίδη και Σαββόπουλο, γιατί έχει τον Τσαλτίδη να παίζει αριστερά και δεν βάζει τον Σαββόπουλο να παίξει από εκεί. Ναι, γιατί αυτούς μπορούσα να πάρω με τα 35, 40, 45, 50. Και είναι και κάτι διαφορετικό που μπορεί. Να λέμε ένα όνομα του Τσαλτίδη ή του Μυροφορίδη ή του Σαββόπουλου να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι διαφορετικό ένας παίχτης που είναι ψημένος σε αυτό που κάνει να πάει να δώσει τη μάχη του 90 λεπτά γιατί αυτό μπορεί στο φινάλε. Οι αμοιβές του να είναι το 1 δέκατο κάποιου παιδιού που ήταν την προηγούμενη χρονιά στον Άρη. Υπάρχουν αυτά δύο. Και πολλά κιόλας. Μπράβο.
να ξέρουμε και τι λέμε. Τι θέλουμε, να πληρώνουμε κάτι το οποίο δεν θα εισπράττουμε ή να πληρώνουμε κάτι για να παίρνουμε το 100%. Εγώ τουλάχιστον θέλω αυτά που φεύγουν από την ομάδα να δίνουν το 100% στην ομάδα. Έτσι. Και για να το... Και για να... Εσύ δεν θες να μιλήσεις με ονόματα, αλλά παρατηρείτε για παράδειγμα, για να το επεκτείνουμε λίγο αυτό που λες το τελευταίο διάστημα, δεν θα πω ακριβώς μια στοχοποίηση, αλλά μια δυσαρέσκεια του κόσμου για την επιλογή του προπονητή να χρησιμοποιεί τον Γκάσο, για παράδειγμα. Ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής χθες, χάνοντας τον γκολ, αλλά κερδίζοντας το φάουλ από το οποίο προήλθε η ισοφάριση. Παύλο, αν με επιτρέπεις να τη διανθίσω λίγο. Συγγνώμη, όχι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να σου πω κάτι και θα το καλύψω αμέσως. Ναι. Θέλω να γίνει ένα γκάλωπ τώρα σε όσους μυρίζουν την μπάλα. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουν μπάλα και να νομίζουν ότι βλέπουν κιθάρα. Να γίνει ένα γκάλωπ σε όλους τους προπονητές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Και να ρωτηθούν για άμα θέλανε αυτοί να έχουν στα χέρια τους ένα τέτοιο εργαλείο. Ο Κάσος, για να ξέρουμε και τι λέμε, είναι ένα παιδί το οποίο μπαίνει στο γήπεδο και όταν βγαίνει δεν έχει κρατήσει ρέστα. Θα μπει, θα δώσει τα πάντα για να πετύχει ομάδα. Και μιλάμε για τον Κάσο που στο πρωτοπαιχνίδι με τον Εργοτέλη κερδίζει το πέναλτι, σκοράρει. Μιλάμε για τον Κάσο που κερδίζει το φάουλ χθες. Μιλάμε για έναν παίχτη που 90 λεπτά τρέχει, κάνει άμυνα. Έχει μεταφέρει την μπάλα 100 φορές μπροστά. Ναι, δεν έκανε γκολ, παιδιά, οκ. Θα πάρω μια καραμπίνα από το τέλος. Δεν έχει τα καλύτερα τελειώματα, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι ο τέλειος ποδοσφαιριστής. Αν είχε τα καλύτερα τελειώματα ο Κάσος με τα στοιχεία που έχει, θα έπαιζε στο εξωτερικό. Σωστό. Χθες στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν γενικά καλός, νομίζω. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Είναι καλά η επιθετική μας τετράδα. Γιατί στοχοποιούμε ένα παιδί. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω με βάση επειδή ήμουν και στο γήπεδο και είδα γενικότερα τις κινήσεις του. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια ας πούμε, που φαίνονται όπως στο γκολ που δέχεται ο Άρης. Ο Κάσος είναι σε λάθος θέση. Είναι στην άλλη πλευρά από εκεί που είναι και βαίνοντας. Αλλά το σημείωσα, το έγραψα και στο blog μου στο SDNA. Ότι ο Κάσος ναι, δεν είναι καλός στο πρώτο ημίχρονο γιατί έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει ένα λάθος γύρισμα εκεί που τρώει την κάρτα Βαλεριάνος. Γενικότερα δεν πατάει καλά, ίσως και επηρεασμένος από την ευκαιρία που χάνει. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, ο Κάσος είναι από τους καλύτερους του Άρη. Και δεν είναι μόνο το φάουλ που κερδίζει, όπως είναι άλλα δύο που δεν του δίνουν. Είναι ο καλύτερος του Άρη, όχι από τους καλύτερους. Θα βάλω. Είναι ο καλύτερος του Άρη. Θα βάλω λόγω φάσης τον Αναγνωστόπουλο, γιατί κρατάει τον Άρη στο παιχνίδι. Okay, αλλά εντάξει, ο Κάσος είναι από τους καλύτερους του Άρη. Και εκεί είναι για μένα το σημαντικό χθες του Σπανού. Γιατί ναι, μεν στο πρώτο για τον Αναγνωστόπουλο. Έτσι. Ναι. Είναι ένα βουνό κατά το τέρμα. Είναι ένα παιδί το οποίο έκανε μια απόκρουση χθες, αλλά άμα κάτσουμε και δούμε όλα τα παιχνίδια, η ομάδα δεν αφήνει τον αντίπαλο να κάνει πάνω από μια φάση. Ναι. Εκτός και αν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Όχι, οι τελικές των αντιπάλων είναι 5, 6, 7 το πολύ, οι 5 πάνε στα περιστέρια και οι 2 στην εστία. Μπράβο. Τι να συζητάμε ρε παιδιά. Μα γι' αυτό και οι απώλειες του Άρη είναι τα 0-0. Χθες ήταν η πρώτη σοπαλία με 1-1. Γιατί αλλιώς είναι ότι δεν βάζει γκολ ο Άρης. Δεν είναι ότι δέχεται. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, επειδή πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε και γιατί το θέλουμε. Πώς θα πάρουμε αυτό που πρέπει παίζοντας. Γιατί δώρα δεν θα μας κάνει κανείς. Ναι. Πρέπει να το επιδιώξουμε, πρέπει να το τσακίσουμε, πρέπει να πάμε... Τα πανιά που λέμε, να πάμε με 1000 σε κάθε φάση, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Και να διαχωρίσουμε το φέτος και τα παιδιά που χρησιμοποιούνται φέτος για να βγει η ομάδα με του χρόνου. Είναι κάτι άλλο του χρόνου. Καμία άλλη ιστορία διαφορετική. Είναι κάτι άλλο του χρόνου. Αν τελειώσει η φετινή χρονιά, το καλοκαίρι όταν έκανα συνέντευξη τύπου, είδα μια κουβέντα. Εγώ Κοπρίτες δεν θέλω. Εγώ θέλω Κάσο. Θέλω τέτοια παιδιά. Θέλω παιδιά που θα ματώνουν. Ζανακάκης, Μπούρμπος, παιδιά από πέρσι που ματώνουν. Ναι. Θέλω τον Ντούνι να μπαίνει μέσα να βάζει γκολ ή να παίζει να βάζει γκολ και να τρέχει να πάρει την μπάλα στο 88 να πάει να βάλει δεύτερο. Κατηγορήθηκες για τον πανηγυρισμό σου με τον Ντούνι όμως χθες από κάποιους. Εγώ με αποτυχημένους δεν ασχολούμαι, λέτε. Εγώ με αποτυχημένους δεν ασχολούμαι. Εμένα η ιστορία μου έδειξε αν πετυχαίνω ή δεν πετυχαίνω.
Ναι. Με αποτυχημένους γύρω μου δεν ασχολούμαι. Εγώ που δεν ξέρω ποιον εννοείται, μπορεί να μάθω. Δε. Όταν μου λες κατηγορήθηκα από κάποιους, δεν με ενδιαφέρει ποιος με κατηγόρησε. Αυτός με κατηγόρησε, καλά έκανα. Σε κατηγόρησε γιατί, εγώ γιατί, όμως γιατί πανηγύρισε με ένα παίχτη της ομάδας. Ναι. Βρέπε, φίλε, εγώ παιδιά και από παιδιά δεν έχω πέσει στην ομάδα. Εμένα αυτός που μπαίνει για να πεθάνει για την ομάδα μου είναι αδερφός μου. Ναι. Δεν διαχωρίζω ποιος το κάνει. Η ένταση που ζω ένα παιχνίδι δεν μπορεί να μου την αλλάξει ένα πρόσωπο. Για μένα είναι το ίδιο. Δεν το καταλαβαίνει πολύ κόσμος. Καλά κάνει. Δεν με απασχολεί. Εγώ δεν ήρθα εδώ να γίνω κολλητός με κάποιον. Ήρθα να τελειώσω μια δουλειά. Ήρθα να πετύχω κάτι. Θα το κάνω. Και όλα θα είναι καλά. Πριν πάμε σε 2-3 ερωτησούλες που έχει στείλει ο κόσμος, έγινε πολλή κουβέντα. Θα πει κάτι για την ομάδα, για τη διατησία. Και εγώ αυτό θέλω να πω, ναι. Και είδα και δηλώσει. Ο Κατσουράνης δεν μας έχει συνειδήσει σε τέτοια, αλλά σήμερα, βέβαια, βλέποντας, διαβάζοντας τη συνέντευξή του στο Sport FM, αντιλήφθηκα ότι οι σπόντες του δεν είχαν να κάνουν με τον Άρη. Είχαν να κάνουν με άλλον. Και αντιλήφθηκα κιόλας ότι ο Κατσουράνης συμβιβάστηκε ότι ο Άρης έχει βγει. Ξέρω, δεν συμφωνείς αυτό, αλλά ότι χρειάζεται δηλαδή προσπάθεια και να μην κοιμηθούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι σπόντες πήγαιναν προς Κρήτη μεριά σε σχέση με τη ισοπαλία κτλ. Τι είπε ο Κώστας, δεν ξέρω τι είπε. Ο Κώστας καλά έκανε, ούτε διάβασα. Είπε, είναι σοβαρό. Είπε ότι ήρθε με εντολή να το βγάλει χ. Αυτό είναι σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις, και σοβαρό. Εντάξει, έχω πει και εγώ στο παρελθόν πολλές φορές. Το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως, για να ξέρουμε και τι λέμε, ρε παιδιά. Ήρθε με εντολή να βγάλει χ ένα παιχνίδι. Άμα γίνει 0-1-23, ρε, δεν πάνε να έρθει με εντολή, δεν πάνε να έρθει με εντολή να το κάνει χ. Δεν γινόταν χ. Αλλά σου είπα μετά αν και μετά άμα μπάλα δεν πέσει. Ναι. Δηλαδή το γκολ που βάζουμε στο 88 για να ξέρουμε, να βλέπουμε αυτό που υπάρχει. Είναι ένα γκολ, ένα χτύπημα φάουλ στη γωνία του τερματοφύλακα που μπορούσε να το αποκρούσει αν δεν είχε πάρει το βήμα, έτσι. Ναι. Τι θα λέγαμε τότε. Ότι δεν ήρθε με εντολή να πάρει χ. Δεν έχει λογική, είπε, για μένα, έτσι. Ναι. Υπήρχε γενικά στο τέλος όμως ένας εκνευρισμός στην ομάδα. Ήταν ο Πλατέλας αρκετά εκνευρισμένος, ήταν ο Βαλεριάνος γενικότερα. Υπήρχε... Εντάξει, εμείς τα έχουμε με τον εαυτό μας. Ναι. Για να, όταν θα πεις να παίξεις ένα παιχνίδι και όταν τελειώσει το παιχνίδι, αντιληφθείς ότι έπεσε μια καλύτερη ομάδα. Ποδόσφαιρο. Τι έκαναμε σήμερα, ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Και δεν είσαι εσύ αυτός που πρέπει και δεν έχεις, πιστεύεις ότι δεν πήρες αυτό που έπρεπε, γιατί δεν το πήγες τα κόκκινα, ρε παιδί μου, να πάρεις το που ήθελες, γιατί δεν σου βγήκε, γιατί για χίλια γιατί. Θα έχεις με τον εαυτό σου, έχεις νεύρα, έχεις τσατήλα. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Δεν μιλάμε για κομπιούτερ ούτε για μηχανές. Μιλάμε για ανθρώπους, έτσι. Ναι. Εγώ προτιμώ την αντίδρασή τους με τα νεύρα τους, παρά να είναι κρύοι, να τελειώνουν τα παιχνίδια, να φύγουν, να κάνουν μπάνιο και να περιμένουν να φύγει το λεωφορείο να φύγουν. Μάλιστα. Προτιμώ αυτός που παντρεύουν 90 λεπτά στο γήπεδο. Mm-hmm. Και άλλα 90 εκτός γήπεδο. Αυτό θέλω. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με δική σου πρωτοβουλία επέστρεψε στην ομάδα ο Μπαργκάν. Θέλουμε ένα σχόλιο για αυτό. Με ποιο σκεπτικό έγινε όλο αυτό, γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μια απόφαση του προπονητή, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις συνέντευξη τύπου ότι είχε τεθεί ουσιαστικά εκτός ομάδας και ήταν ξένο σώμα. Τι ακριβώς άλλαξε και γιατί ακριβώς συνέβη αυτό και το πήρες πάνω σου εσύ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε? Το πήρα πάνω μου εγώ. Είναι ξεκάθαρο κομμάτι ότι δεν είναι ωραίο ένα παιδί που δεν έχει φύγει το Δεκέμβριο, που είναι εδώ από το καλοκαίρι, δεν έφυγε το Δεκέμβριο, να τιμωρείται το Φεβρουάριο. Μπορεί να έχει κάνει λάθος το παιδί, να έχει κάνει ένα παράπτωμα, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για άγγιση με την καθέρια, για να δούμε τα λάθη του καθένα. Έκανα λάθος, πήγε λίγο πίσω, τιμωρήθηκε. Πρέπει όμως να είναι στην ομάδα οι πάντες. Γιατί ο Μπαρκάν ήταν ένας ζωντανός και είναι ένας ζωντανός οργανισμός μες στην ομάδα, έχει προσφέρει στην ομάδα, οπότε είναι αμαρτία και για τον ίδιο και για την ομάδα να είναι εκτός. Η λογική και μόνο έλεγε ότι πρέπει να τελειώσει μαζί με τους υπόλοιπους τη χρονιά. Είναι εύκολο να τιμωρήσει ένα παιδί. Ναι. Το δύσκολο είναι να το συνετίσεις, να το έχεις εκεί μαζί, να τον βάλεις να περάσει το θέλος. Ναι.
και το ρωτάω από την άποψη ότι από τη στιγμή που υπήρχε μια απόφαση του προπονητή, μήπως όλο αυτό έρχεται κόντρα στα θέλω του προπονητή. Από αυτή την άποψη το. Να είσαι σίγουρος ότι εγώ με τον προπονητή μιλάω πιο πολύ από ότι μιλάω με τη γυναίκα μου. Ναι. Κάποιοι λένε ότι τον επηρεάζει κιόλα. Θέλουμε να το απαντήσει αυτό. Ότι τον επηρεάζει και για τις επιλογές του. Εντάξει, θα πάω να βγάλω το πρό και εγώ τώρα όπου να είναι για να κάθομαι κι εγώ να. Εσύ βάζει τον κάσο τελικά. Δεν μα το έδωσε αυτό προ τόση ώρα. Να βγάλω το πρόκειο, τι να κάνουμε τώρα. Να πω κάτι, Παύλο, γιατί εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό ο τεχνικός διευθυντής να μιλάει με τον προπονητή, ακόμα και με τη διοίκηση στην ομάδα να μιλάνε, να συζητάνε, να προσπαθούν να βγάλουν. Όχι να λέει ο Καρυπίδης, παράδειγμα, βάλε τον Τζαλτίδη να παίξει, να μην λέω άλλο όνομα, ή βάλε τον Μυροφορίδη. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή λειτουργεί τόσα χρόνια σε διαφορετικούς συλλόγους, όχι μόνο σε ένα. Είναι παράλογο να συζητάει η διοίκηση με τον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος, τον προπονητή, τον σκάουτερ ή οτιδήποτε άλλο και να καταλήγουν σε κάποια πράγματα για το καλό της ομάδας? Γιατί στον Άρη έχουμε μία αίσθηση αυτή ότι ο προπονητής μπαίνει στο γήπεδο, κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, δεν μιλάει με κανέναν, δεν τον επηρεάζει κανένας, με την καλή έννοια της επιρροής, γιατί υπάρχει καλή επιρροή, δεν είπαμε κακές επιρροές. Κάνω λάθος αυτό? Είναι, να ξέρεις κάτι, είναι ξεκάθαρο όταν υπάρχει ομάδα. Η ομάδα είναι ομάδα, το λέει η λέξη. Άμα κάναμε ακοντισμό θα ήμασταν μόνοι μας, ήταν ατομικό επίπεδο, θα είχαμε ένα προπονητή και εμείς θα φυτούσαμε το ακόντιο. Ή άμα κάναμε άλλο μες μήκος. Στην ομάδα πρέπει να κάθεσαι σε ένα τραπέζι, να φέρνεις σοβαρά θέματα και να αφήνεις κάποιον, τον έναν αυτόν που εμπιστεύεσαι και είναι στην άκρη του πάγκου, να αποφασίζει πώς θα τα διεκπαιρεώσει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα κάτσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Καρυπίδη και με τον Σπάνο. Σε ένα τραπέζι. Θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, που δεν θα επηρεάσει το μυαλό του ανθρώπου. Θα πούμε 5 κουβέντες. Από εκεί και πέρα, την κρίση, αυτό που βλέπεις στην προπόνηση και τα θέλω του προπονητή δεν μπορεί να τα επηρεάσει κανείς. Μην τρώγεστε. Και μην τρώγεται κανένας. Ένας προπονητής, άμα βλέπεις την προπόνηση ότι ένας είναι κουτσός, δεν μπορεί να βάλει τον κουτσό μέσα, παιδιά. Τι ακάμπτει. Δεν πάει να θέλει ο Μυροφορίτης. Δεν πάει να θέλει ο Καρυπίδης. Κουτσός δεν θα πει να παίξει όμως. Πιστεύεις ότι με μια νίκη την Κυριακή, το Σάββατο στον Κισαμικό και ταυτόχρονα μια απώλεια της Παναχαϊκής στη Δράμα λίγο πολύ ξεκαθαρίζει το τοπίο? Καταρχήν υποχρεωτική νίκη γενέθλια ο σύλλογος. Προσοχή. Να είσαι σίγουρος ότι τη νίκη τη θέλουμε όσο τίποτα άλλο. Γιατί δεν είμαστε εμείς, δεν είναι εικόνα μας εμάς αυτή να έχουμε ξεκινήσει ένα δεύτερο γύρο και να έχουμε κάνει απανωτές σοβαλίες. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Δεν είναι η ομάδα μας αυτή. Πιστεύω ναι ότι θα έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό και ότι δεν θα έχει και κουράγιο να κυνηγήσει ποτέ κανείς. Νομίζω ότι το κουράγιο να μας κυνηγήσουν από την αρχή της χρονιάς δεν το έχουν. Έτσι νομίζω εγώ. Χωρίς ούτε υπερωτικό να είναι τίποτα. Πιστεύω ότι διακρίνουν όλοι και βλέπουν ότι κερέντα που δεν είχαμε ένα διάστημα, γιατί πρέπει να έχει κερέντα στο ποδόσφαιρο. Άμα σου φτάσει και πάει στα καλώδια και μπαίνει γκολ, έχει ρέντα. Εμείς βαράμε από το ένα μέτρο, δεν μπαίνει. Δεν έχει σημασία. Προχωράμε. Νομίζω ότι εμάς μας είχαν ξεγράψει, αλλά έπρεπε εμείς να έχουμε διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Έπρεπε να έχουμε πάρει κάποιους πόντους παραπάνω που έπρεπε να τους πάρουμε. Δεν τους πήραμε, συνεχίζουμε. Δεν μπορείς να... Κάθε πόντος μετράει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ο φίλος εδώ 506 και είμαστε υποχρεωμένοι να το ρωτήσουμε γιατί είναι δικό του ερώτημα. Χωρίς λέει να νιώσεις ότι σε πιέζουμε, ποιες είναι οι ρεαλιστικές προϋποθέσεις που θέτεις για να συνεχίσεις και του χρόνου, ρωτάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι, το ξέρει ο Θόδωρος, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο. Είναι ξεκάθαρο τα πράγματα. Δεν έχει κάτι. Δεν είναι θέμα... αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η άνοδος του Άρη. Τίποτα άλλο, παιδιά. Για 10 χρόνια. Για να αποφύγω την ερώτηση. Για 10 χρόνια θα μείνεις. Βρε 25. Αν φέτος πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκινήσαμε, να τελειώσει μάγικα, να τελειώσει όμορφα και να μην νιώσει κανείς ότι αυτή η ομάδα βοηθήθηκε περίεργα. Δεν βοηθήθηκε περίεργα αυτή η ομάδα. Νταϊλίδικα το πάει και νταϊλίδικα θα συνεχίσει να το πάει. Ναι. Και αυτό θα κάνει και την άνοδο της ομάδας, πιστεύουμε, στα μάτια όλων καθαρή, κρυστάλλινη και αδιάβλητη. Χωρίς κανένας να μπορέσει να την αφισβητήσει. Και αυτό είναι ένα ακόμη παράσημο. Όποιος την αφισβητήσει είναι τυφλός. Γιατί ο Άρης μπορεί να έχει ευνοηθεί σε 2 παιχνίδια, έχει αδικηθεί σε 8. Από τα οποία 8 κέρδισε τα 5. Τα 3 δεν τα κέρδισε. Τι να κάνουμε. Μάλιστα.
Παύλο, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Τα ενδιαφέροντα πιστεύουμε να τα άκουσε και να τα κατάλαβε και ο κόσμος. Να ευχηθούμε νίκη φυσικά το Σάββατο και με το καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά. Και πολύ κόσμο με τη δόξα. Πρώτα ο Θεός, θα πάνε όλα καλά το Σάββατο. Ξεκινάμε. Μείναν 10 παιχνίδια για μας, στα οποία πρέπει να τα τσακίσουμε και τα 10. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Η πολυτέλειά μας εξαντλείται μετά τον 90 λεπτό και για μία ώρα. Κερδίζουμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, να είστε καλά.